του. Δεν ξέρω. Ωραία. Αυτό. Μια ομάδα. Για ποδοβόλη. Είσαι ok με τρεις. Ναι. Μια χαρά. Τι πόδι. Εγώ έχω το γραφείο. Δεν έσπασε. Δεν έσπασε. Έλα. Θα πάρω. Το μπεκιάρι. Με πήρε. Με κατάλαβε. Πάμε για Άλεξ, αρέσει. Έλα, έλα. Όχι, έλα. Μπορεί να θέλετε τέταρτο ή όχι. Έλα, πήραμε φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο γήπεδο της Βάρης και στην προπόνηση του Ολυμπιακού Βάρης. Ο Ολυμπιακός Βάρης ξεκίνησε την προετοιμασία του από τη Δευτέρα για το καινούριο πρωτάθλημα της Β' Ιψανά. Σε τι τελειώνει, σε 6. Σε δύο, σε ζυγό. Ναι, θα πάρε πάρε. Δίκαιος. Πέντε, πάμε, πάμε. Πέρασε. Έλα, έλα. Μπράβο. Πέντε. Τα τέσσερα. Τέλειωσε παιδί μας. Έχει και τους παλμούς. Έχει και τους παλμούς.
squat. Μαζί μας είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού Βάρης, ο Γιώργος Τσιριγότης. Γιώργο, καλησπέρα, καλή καλησπέρα. Αγωνιστική χρονιά. Λοιπόν, ξεκινήσατε από τη Δευτέρα έτσι, την προετοιμασία για το καινούριο πρωτάθλημα, έτσι Γιώργο, μετά από... Αρκετό καιρό, 6-7 μήνες νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Άρα ξεκινήσατε νωρίς, ώστε σιγά σιγά οι παίκτες έτσι να... Έχουμε ξεκινήσει επί της ουσίας λίγο νωρίτερα, όλα τα παιδιά έχουν πάρει κάποιο πρόγραμμα μεταβατικής περίοδου, λίγο πριν μπούμε στο γήπεδο. Τα περισσότερα εξ αυτών, το 90% το τηρήσανε. Οπότε ήδη έχουμε κάνει μια προεργασία πριν μπούμε στο γήπεδο. Τη Δευτέρα ξεκινήσαμε μια πρώτη εβδομάδα για να πούμε λίγο στο κομμάτι και το ψυχολογικό, γιατί τα παιδιά έχουν να πατήσουν πάρα πολύ καιρό αγωνιστικό χώρο, να μπουν στη διαδικασία των προπονήσεων της ομάδας. Οπότε ξεκινήσαμε μια πρώτη εβδομάδα στην οποία δώσαμε αρκετή βάση στο ψυχολογικό κομμάτι και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς προετοιμασίας. Υπάρχουν απουσίες? Αυτή τη στιγμή είμαστε 22 παιδιά, έχουμε δύο ελλείψεις επί της ουσίας, τις οποίες συνορίζαμε από νωρίς. Είμαστε σχεδόν όλα τα παιδιά εδώ. Οι προπονήσεις καθημερινές? Οι προπονήσεις κάναμε αυτή τη εβδομάδα 4 με έναν διάμεσο ρεπό για να μπορούμε να πούμε σιγά σιγά σταδιακά. Την επόμενη εβδομάδα θα προπονηθούμε όλη τη εβδομάδα και κανονικά κάθε μέρα από τη μεθεπόμενη κανονικά. Πρώτο φιλικό? Πρώτο φιλικό θα παίξουμε το Σαββατοκύριακο 15-21 του μηνός. Θα παίξουμε τους φιλάθλους Πειραιά. Παίζουμε κάθε χρόνο με τα παιδιά, είναι και γούρι μας. Με τον Ντέμο εκεί, το πολύ καλό προπονητή των φιλάθλων. Και από εκεί πέρα ακολουθούν φιλικά αρκετά καλά, όπως με τα Σούρμενα, με την Δάφνη Παλαιού Φαλήρου. Δυνατά φιλικά, με δυνατούς αντιπάλους. Έχουμε μιλήσει και με δύο ομάδες ακόμα πιο υψηλών κατηγοριών. Θα κάνουμε και κάποια διπλά φιλικά και για τα πιο μικρά παιδιά, γιατί φέτος, όπως κάθε χρόνο, ανεβάσαμε κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 16. Όπως θα γνωρίζετε, εμείς έχουμε επιλέξει στον Ολυμπιακό τα τελευταία 3 χρόνια να μην έχουμε ΚΑΠΑ 18. Στην ουσία, τα παιδιά μετά την ΚΑΠΑ 16, όσα έχουμε διαπιστώσει ότι ενδεχομένως μπορούν να τα απεξέλθουν, έρχονται κατευθείαν στο αντρικό τμήμα. Και φέτος, 3 παιδιά από αυτή την ΚΑΠΑ 16 έχουν ανέβει στο αντρικό, συν τα παιδιά που ήταν από πέρυσι, τα οποία είναι το 2004, το 2005, από πέρυσι δηλαδή είχαμε μικρά παιδιά, οπότε θα γίνουν και κάποια διπλά φιλικά για να έχουν όλα τα παιδιά έτσι αγωνιστικά ρεθίσματα. Πάντως Γιώργο, δυνάμωσε αρκετά ο Ολυμπιακός Βάρης, έτσι παρέμεινε ο κορμός, έτσι όλοι οι παίκτες και ενισχύθηκε σημαντικά η ομάδα. Κοιτάξτε, με τα γραφικά. Το έχουμε πει ότι αυτή η ομάδα έχει χτιστεί χωρίς βιασύνη αφενός, από την άλλη με κάποια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία. Οι προσθήκες όσο περνάνε τα χρόνια παίκτες δεν είναι... Για τα δεδομένα της Β' Ιψανά είναι σούπερ μεταγραφές. Θα σου πω και αυτό. Έτσι και τα παιδιά που ήταν εδώ, ήταν παιδιά τα οποία ήταν για τη Β' Ιψανά πολυτέλεια. Αυτό που έχουμε καταφέρει και έρχονται τέτοια παιδιά εδώ, είναι ο προγραμματισμός που έχει η ομάδα, οι παροχές όσον αφορά το υλικό, το γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να έχει μια ομάδα. Γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός Βάρης ναι, μεν είναι στη Β' Ιψανά, αλλά είναι σε επαγγελματικά πρότυπα. Εντάξει, έτσι, τώρα, Γιώργο. Τα λόγια είναι λόγια. Δουλεύουμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό σε όλα τα επίπεδα. Η διοίκηση έχει κάνει πολλά περισσότερα από ό,τι συνήθως γίνονται. Υπάρχει ένα team το οποίο δουλεύει αρκετό καιρό μαζί. Και... Να μου αναφέρεις έτσι και το team, οι συνεργάτες σου, Γιώργο. Η βασική συνεργάτη αυτή τη στιγμή που είμαστε τρίτη χρονιά μαζί, ο Τόλης Ολάφκας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης και όχι μόνο, ο βασικός συνεργάτης, είναι μαζί μου από το ξεκίνημα αυτής της ομάδας και
έχει πολύ μεγάλη συνδρομή και, στην, και σε ό,τι έχουν πετύχει μέχρι τώρα και στο στήσιμο φιλοσοφία. Έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά. Ένας καταπληκτικός προπονητής φυσικής κατάστασης, καταπληκτικός άνθρωπος. Ο Γιώργος Γραμμέλης είναι ο φυσικοθεραπευτής της ομάδας που και αυτός είναι μαζί μας δεύτερη χρονιά. Ο Ηλίας ο Κοντός είναι ο προπονητής θεματοφυλάκων που και αυτός είναι δεύτερη χρονιά μαζί μας. Και ένα παιδί που πλαισιώνει επίσης το team είναι ο Γιώργος Βαρελάς, ο οποίος είναι και αυτός προπονητής και στις ακαδημίες μας και βοηθάει εδώ στο αντρικό. Φέτος κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και μια συνεργασία και με κάποιον αναλυτή, ο οποίος θα παρακολουθεί κάποια παιχνίδια και δικά μας και κυρίως δικά μας, τώρα και κάποιον αντιπάλων ενδεχομένως. Θα μας βοηθάει λίγο να βλέπουμε τα παιχνίδια και από μια άλλη οπτική γωνία, λίγο με τους αριθμούς, λίγο πιο έτσι εξειδικευμένα και μονωμένα κάποια παιδιά. Ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο της βίντεο ξανά θα το κάνουμε. Γιώργο, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις έτσι, για την παρουσία σου τα τελευταία χρόνια εδώ στον Ολυμπιακό Βάρης. Τώρα, και την εμπιστοσύνη έτσι, που δείχνει και η διοίκηση έτσι, στο πρόσωπό σου. Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός Βάρης είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση από την εκκίνησή της. Όταν ξεκινήσαμε να φτιάξουμε αυτήν την ομάδα, γιατί κάπως έτσι έγινε, συμφωνήσαμε ότι θα τη φτιάξουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θα ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι αυτές που ακολουθούν οι περισσότερες ομάδες. Ήταν όμως αυτές που εμείς είχαμε επιλέξει. Όλο αυτό στη θεωρία μπορεί να είναι πολύ εύκολο. Το να τα υποστηρίξει όμως μια διοίκηση ή κάποιοι άνθρωποι μέχρι τέλους και να φτάσουμε μέχρι εδώ στο 100% και ακόμα παραπάνω, δηλαδή από τη θεωρία να πάμε στην πράξη, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που συνήθως δεν γίνεται. Οπότε για όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να ευχαριστήσω, δεν ξέρω αν είναι να ευχαριστήσω ή να με ευχαριστήσουμε ή να ευχαριστηθούμε όλοι, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα, ο Μάνδας ο Δεσίπρης, ο Γιώργος ο Αγγελάκης, είναι και άλλοι άνθρωποι από πίσω που μπορεί να μην φαίνονται ή να μην θέλουν να φαίνονται. Όλοι ήσασταν μαζί από την αρχή της ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Έχουν προσφέρει στο δικό τους κομμάτι τα μέγιστα και ακόμα παραπάνω. Και μπορώ να σου ευχαριστήσω και σε ατομικό προσωπικό επίπεδο, γιατί μου έχουν σταθεί, είναι εκεί, έχουν ακολουθήσει και στα σωστά μου και στα λάθη μου και γενικά έχουν κάνει πάρα πολλά για την ομάδα. Από την αγάπη της κυρίως. Από εκεί πέρα, ο βασικός μου συνεργάτης, ο Αποστόλης ο Λάφκας, είναι ένα παιδί που πρέπει να τον ευχαριστήσω. Είναι πάντα εδώ, είναι δίπλα, ακούει, βοηθάει, ακούω εγώ, είμαστε μαζί. Δεν ξέρω, πολλούς, τα παιδιά όλα. Εδώ υπάρχουν ποδοσφαιριστές που, όπως είπες και εσύ, δεν υπήρχε περίπτωση να παίζανε σε αυτήν την κατηγορία. Κάποια ακολουθήσανε προσωπικά εμένα, κάποια ακολουθήσανε την ομάδα. Είναι όλοι εδώ, είναι κύριοι. Εντάξει, είναι πολύ καλό το κλίμα και το επίπεδο. Οπότε. Τι να πω, εντάξει. Ωραία. Γιώργο, το ρόστερ έχει κλείσει ή να περιμένουμε κάτι ακόμα? Κοιτάξτε, εμείς γενικά, σαν φιλοσοφία, έχουμε την. Σαν διαδικασία να κρίνουμε πολύ νωρίς το ρόστερ. Θέλουμε να είναι όλα τα παιδιά κοντά μας από την αρχή της προετοιμασίας, έτσι ώστε να μπορούμε να δέσουμε γενικότερα, να καταλάβουν πολύ γρήγορα τι ζητάμε, όχι μόνο αγωνιστικά, τι ζητάμε σαν παρουσία, σαν προσωπικότητα, πώς θέλουμε να κινούμαστε παντού σε όλους τους χώρους σαν ομάδα. Αλλά εντάξει, στο ποδόσφαιρο και ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, κανείς δεν μπορεί να πει ότι τελειώσαν οι μεταγραφές. Αν βρούμε κάτι από αυτό που κατά κόρον λέγεται, το οποίο έχει ενδιαφέρον, μας ταιριάζει, που είναι πολύ σημαντικό και δούμε ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, θα το κοιτάξουμε και από εκεί πέρα σε συζήτηση με τους ανθρώπους της διοίκησης ενδεχομένως να πάρουμε για κάποιο παίκτη. Αλλά δεν είναι ούτε στόχος μας, ούτε είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Είναι αυτό που λένε ότι αν έχεις φτιάξει όλο το, έχεις φάει ένα πολύ καλό φαγητό και έρθει και το γλυκό έτσι όπως πρέπει, ενδεχομένως να το δούμε. Γιώργο, στόχος του Ολυμπιακού Βάρης είναι η άνοδος στην Α Ιψανά? Στόχος. Θα πω αυτό που λέω στα παιδιά γενικά. Εμείς δεν είμαστε μια ομάδα η οποία λέμε παιχνίδι με παιχνίδι και
Οι στόχοι βασικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Γιώργου του Συριγότη, όπου μεταφέρει για τη φιλοσοφία του στην κάθε ομάδα και τώρα στον Ολυμπιακό Βάρης, είναι η εξέλιξη των παιδιών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρόστερ που αποτελείται από το 60-70% από παιδιά κάτω των 20, οπότε δεν θα μπορούσα να έχω βασικό στόχο την εξέλιξη αυτών των παιδιών. Γιατί είναι και κάποια παιδιά τα οποία έχουν και ένα ιδιαίτερο ταλέντο και ενδεχομένως να μπορούν να παίξουν και λίγο παραπάνω ή και εγώ δεν ξέρω πού, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Οπότε ο βασικός στόχος όλα αυτά τα χρόνια είναι η εξέλιξη των παιδιών, του σωματείου, η δική μας. Και από εκεί πέρα, όπως είπες και εσύ, εδώ έχει φτιαχτεί μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει. Έτσι, το λέμε μία φορά. Συνήθως δεν το ξαναλέμε. Προσπαθούμε να παίζουμε στο γήπεδο και να δείχνουμε τις προθέσεις μας. Τι κρατάει ο Γιώργος Συριγότης από το φετινό μέχρι τη διακοπή πρωτάθλημα της Β' Ιψανά. Φέτος. Ως νεοφώτιστη στη Β' κατηγορία. Φέτος δυστυχώς σταμάτησε για μας το πολύ νωρίς το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλή πορεία, έτσι, αν και νεοφώτιστη στη Β' κατηγορία. Κοίτα, να σου πω κάτι. Για μένα το νεοφώτιστη δεν λέει κάτι. Από τη στιγμή που χτίζεις μια ομάδα η οποία είναι φτιαγμένη για να πρωταγωνιστήσει, όλα είναι σχετικά αν είναι νεοφώτιστη. Ναι, okay, είχαμε πρώτη χρονιά σαν ομάδα παρουσία στη Β' Ψανά, αλλά ο στόχος μας ήταν αυτός που είναι και φέτος. Κάτι τέτοιο περιμέναμε. Όταν διακόπη το πρωτάθλημα, ήμασταν αίτητοι. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά στο κύπελο και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας ενδιέφερε ιδιαίτερα. Το είχαμε πει και από την αρχή. Δυστυχώς ήταν τότε που η ομάδα έχει αρχίσει να δουλεύει πάρα πολύ καλά, να βγάζει στο γήπεδο πάρα πολλά πράγματα. Και όλο αυτό σταμάτησε ακαριαία. Σταμάτησε έτσι πολύ βία. Μας πόνεσε αυτό λίγο. Γιατί ενδεχομένως ήταν μια χρονιά που έδειχνε ότι θα είναι πολύ καλή για μας. Μετά την πρώτη μας χρονιά αυτή θα ήταν ακόμα καλύτερη. Αλλά εντάξει. Ωραία. Προσπαθούμε να επηρεάζουμε πράγματα που είναι στο χέρι μας τώρα. Κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή, Γιώργο, εν ώψη της καινούργιας σεζόν. Ποδοσφαιρικά θα ευχηθώ και μόνο, μια και είμαστε σε αυτό το χώρο, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εύχομαι υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές και τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και εμείς. Εύχομαι, όπως φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, να ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα, να είμαστε μέσα στα γήπεδα και να ολοκληρωθεί η αγωνιστική σεζόν, όχι μόνο για μας, για τα αντρικά τμήματα, αλλά για τα εκατομμύρια παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τους αρέσει, βρίσκουν διέξοδο, μαθαίνουν πράγματα. Οπότε, τι άλλο να ευχηθώ από το να έχουμε όλη υγεία, να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα που ζούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και όλα να πάνε καλά, να είμαστε συνέχεια στο γήπεδο. Ωραία. Ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία έτσι στην ομάδα την καινούργια σεζόν. Πάρα πολύ. Έχουμε βίντεο.
Έχει βρει πάντα φορές. Έχει βρει πάντα φορές. Έχει βρει πάντα φορές. Έχει βρει πάντα φορές εσύ κάτω. Ρε μαλάκα, σκρόπ έκανες. Σκρόπ έκανες. Βλέπεις από τις 6 Αυγούστου βγάζω highlight για τη χρονιά. Κάνε ένα rewind σε παρακαλώ. Ποτέ, ποτέ. Έκανες κρόπ για να την βγάλει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Σκρόπ έκανε για την βγάλει. Πόλα, παίξε παντά. Γιατί Sky 2 είναι δικό μας πόντο. Ρε είσαι τρελός, αρέσει και στο διαφορετικό σου πάση χρονιά. Καλή επανάληψη. Στο σκρόπ είναι καλά, ρε μαλάκες. Έλα, έλα, παίξε, έλα. Παίξε, όλα. Όλα! Κάτσε μια φορά! Ούσχυρε! Αυτό είναι! Και αυτό μέσα είναι, έλα! Έσκασε δύο! Έλα, εμένα είχα πιστεύει και σπέρα στη γωνία! Έλα, γκολιάκι, άσο, γαμώ έπαιξες πρώτα απ' όλους. Όλα καλά έπαιξες. Όλοι από μία και αυτοί δύο. Εμείς έχουμε δύο. Και εμείς μία. Όλοι από μία έχουμε. Έχουν, οι άλλοι έχουν δύο. Αυτοί έχουν δύο. Εδώ η κάμερα τα έχει όλα. Δεν μπορώ να το έχω κάνει παντού. Ε, άμα σκάσει δύο φορές τι γίνεται όμως. Θα σου δώσω 50 ευρώ. Ωραία, πάμε. Σε παρακαλώ. Έλα, έλα να παίξουμε. Έλα, έλα. Εσείς θέλετε. Ladies first. Μπράβο. Πάμε. Και παλιά. Μπράβο. Δύο. Τόμ, ξεκίνα από μένα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, Τόμ. Πολύ ωραίο, Τόμ. Έχεις έρθει λίγο, ελάχιστο. Α, από τον μου. Έχω, έχω. Όλα μέτρα. Περίμενε, σαν μαλάκα. Όχι, εντάξει. Δύσκολο τον, μπράβο. Μπράβο, μία και μία. Για δύο χρόνια από εκεί, που ανοίγει έτσι, είναι τρομερό να φέρει. Ωραίο, μακριά, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, μάκη. Ωραία. Και πάμε να δουλέψουμε μία ακόμα.
στην εστία. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Ηλία, ναι. Πάρε μπάλες πάνω στη διαγώνια. Εκεί, κοίτα. Κοίτα όπου πάει μπάλα. Άστε κι άλλο, άστε κι άλλο. Εκεί, όπα, 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 έφυγε. Κι άλλη μία ατόμα από την άλλη. Και δουλεύουμε τι, είμαστε εδώ στατικά. Βγαίνω στον Ηλία. Ηλία, φέρτε λίγο πιο μέσα. Ωραία. Βγαίνω στον Ηλία. Για κουρά. Πάλε γκολ. Ναι, ναι. Πάλε γκολ. Ό,τι και να γίνει από εκεί, φεύγω. Ξανασετάρω. Έρχομαι σε σένα. Το ίδιο. Τέσσερα αυτό, γιατί έχει και τρέξιμο στο ενδιάμεσο. Εντάξει. Ναι. Συνεχόμενα, ναι, ό,τι και να γίνει, φεύγω στην επόμενη μπάλα. Δεν έχεις δεύτερη μπάλα. Καλά, θα πάρεις μετά, άστο, θα σε επιστρέψω εγώ μία. Πάμε. Ναι, ναι, θα πάρω πάλι από τον δόμο. Αυτή η Ηλία. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ηλία, θέλει να σε παίξει σκούπ εδώ. Θέλει να σε παίξει σκούπ εδώ, στο τριγωνία ή όχι. Όχι. Ξεκινάω. Πάμε, Λιάκο. Bravo, regalo. Τελικό, εμείς παίζουμε. Δεν έχουμε χάσει, ένα μας χάσαμε. Μόνο και μόνο που σε χρειάζεται. Κάθε άλλο, το κύπελλο κάθε μάτς είναι φορτιά, νοκάουτ. Καθέ εδώ. Το πρωτάθλημα... Καθέ εδώ. Αφήνεις δύο χαλάρο. Ένα και μπορεί δύο. Πάμε λίγο, πού να συμπαίχνεις. Πού πήγε. Πάμε τελικό. Έλα, πάμε. Έλα, όχι, δεν μπορώ. Έχω ανεβάσει πίεση. Δεν μιλάει η ομάδα που υπάρχει, έλα, έλα. Άκου, δικό του είδος τελικά. Έλα, πάμε, πάμε, Νίκο, ξεκινάμε. Θα γράψουμε τον τελικό. Ξεκινάμε, ξεκινάμε. Πάμε. Ένα μίλο. Κοιτάνε εγώ, πέρα και θα δεις. Συγγνώμη, σοβαρά, ε. Ω, τρικυμία, 1-0. 1-0. Αβάδες στο χώρο σας. Όχι και δύο από τώρα. Ναι, μωρέ, ποιος είσαι! 2-0. Πού είσαι, κορόγια, πού είσαι! Έλα.
πάμε. Δύο. Όπω! Κάτσε εκεί που είσαι μεγάλε, κερδίζουμε. Άστο. Ξανά. Όχι. Ξανά ένα μεγάλε. Πόσο. Τέσσερα ή τρία. Τρία. Πού πας. Και εσύ σαν το φίλο σου. Θα πας έτσι. Ναι ρε. Τέσσερα ένα. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βάρης, ο Λεωνίδας Γκορόγιας. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλή αγωνιστική χρονιά. Λοιπόν, ξεκινήσατε έτσι από τη Δευτέρα την προετοιμασία. Ναι. Μετά από πόσο, 6, 7, πότε... Αν δεν κάνω λάθος, 8 μήνες, 9, κάπου τόσο. Είναι μεγάλη, μεγάλη εποχή για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για μας. Από όσο ξέρω, όλες οι ομάδες ξεκινήσανε αρκετά νωρίς. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή επιλογή όλων, γιατί πρέπει να έχουμε μια ομαλή επάνωδο για να αποφύγουμε οποιοδήποτε τραυματισμό. Γιατί και με το καθεσιό του lockdown και με την πολλή δουλειά όσα παιδιά εργάζονται έχουν καταπονηθεί και είμαστε αρκετό καιρό εκτός γηπέδων. Οπότε θεωρώ ότι όλες οι ομάδες θα δουλέψουν σωστά πάνω στην υγεία των παιδιών. Σου είχε λείψει το ποδόσφαιρο, Λεωνίδα? Μου είχε λείψει λίγο. Εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικό βέβαια που καθόμασταν στον καναπέ και βλέπαμε τα πρωταθλήματα πιο ήρεμοι, ενώ είχαμε περισσότερη ώρα. Αλλά ναι, μου έλειψε όλη η αδρεναλίνη του παιχνιδιού. Το η προπόνηση, οι συμπαίκτες σου, οι φίλοι σου, έτσι. Το χαβαλές και τα νεύρα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι ωραία. Ωραία. Λεωνίδα, παρέμεινε έτσι ο βασικός κορμός. Ήρθαν και κάποια νέα πρόσωπα, έτσι. Ενισχύθηκε η ομάδα. Με στόχο έτσι τη διάκριση έτσι, στο καινούργιο πρωτάθλημα της Β' ξανά. Στόχος είναι ξεκάθαρος από πέρυσι. Πήραμε, μπράβο, είναι μπράβο. Η άνοδος και η πρωτιά. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Ήρθανε κάποια παιδιά. Γινόμαστε πιο δυνατοί. Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε συμπέρασμα και να δεθούμε σαν ομάδα με τρεις προπονήσεις. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μέσα στη χρονιά θα βρούμε τη χημεία μας και να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε πέρυσι. Πάντως το κλίμα βλέπω είστε έτσι μια παρέα, έτσι πειράζει ο ένας τον άλλον, έτσι είστε... Ναι, πάντα. Από την πρώτη στιγμή, έχουμε φτιάξει πολύ ωραίο κλίμα, φιλικό, και τα πιο μεγάλα παιδιά εμείς, ας πούμε, ηλικιακά, έχουμε εντάξει και τους μικρούς, με το χαβαλέ, και εκεί που χρειάζεται δίνουμε και κάποια γκάζια εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και θυμάμαι έτσι μια παλαιότερη δήλωση που μου είχες κάνει. Μου είχες πει ότι ο Ολυμπιακός Βάρης είναι παράδεισος. Θέλω να πω ότι είναι μεν ομάδα Β' Ιψανά, αλλά είναι σε επαγγελματικά πρότυπα λειτουργεί η ομάδα. Αυτό μέχρι να σταματήσω να παίζω θα το λέω. Ή μέχρι να φύγω δεν ξέρω. Δεν θα το λέω. Αυτό δεν αυτό θα είναι ποτέ από μέσα μου. Που σε έχει κάνει να παραμείνεις σε ένα... Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό Βάρη. Εδώ πέρα που διοικούν την ομάδα και την τρέχουν εντός τέλος πάντων, δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο.
Νομίζω και ο φίλος μου ο Χρήστος Ολιώσης είχε πει κάτι τέτοιο για τον Άρη Βούλας. Είμαστε στα ίδια πλαίσια. Αγαπάνε αυτό που κάνουν πολλοί, μας αγαπάνε όλους. Οτιδήποτε θελήσουμε είναι δίπλα μας. Από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο, είναι μαγικά, είναι μαγικά. Και συνεργασία σου με τον coach, τον Γιώργο Τσιριγότη και όλο το υπόλοιπο team. Είμαστε πολύ καλά. Εντάξει, με τον coach, είστε και εσείς από την αρχή της δημιουργίας της ομάδας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Από την πρώτη χρονιά. Πρώτη χρονιά στη Γάμα. Έχω ξανασυνεργαστεί βέβαια, το γνωρίζω και από παλαιότερα. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Με όλο το προπονητικό team είναι και αυτοί κοντά μας, ό,τι θέλουμε να συζητήσουν. Είναι ανοιχτοί για όλα. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βάρης, ο Λεωνίδας Γκορόγιας, εν ώψη της καινούριας σεζόν? Τι να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό Βάρης στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' Ψανά? Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα να παίξουμε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε και εμείς και μακάρι να ξαναγυρίσει και ο κόσμος στις κερκίδες για να μας βλέπει, να του δώσουμε και του κόσμου χαρά, να δώσουμε και χαρά στο προπονητικό team γιατί δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγει ένα σωστό πρόγραμμα προπόνησης και θέλουν και αυτοί να δουν τα πράγματα που δουλεύουμε μέσα στο γήπεδο να βγαίνουν στα παιχνίδια. Οπότε αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και η ομάδα έτσι πραγματοποίησε πάρα πολύ καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα, έτσι μέχρι τη διακοπή του. Ήσασταν αίτητοι, Λεωνίδα. Ναι, ήμασταν αίτητοι. Σίγουρα κάναμε και μια ισοπαλία που καλώς κακώς έγινε. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, ήμασταν και λίγο άτυχοι γιατί, αν θυμάμαι καλά, είχαμε και 3 δοκάρια. Εντάξει, όχι, είμαστε ευχαριστημένοι και θα το συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Ωραία, κλείνοντας, θα ήθελα τη δική σου ευχή, το δικό σου μήνυμα εν ώψη της καινούριας σεζόν, Λεωνίδα. Υγεία και σωματική και ψυχική σε όλους, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα όλοι με την κατάσταση που επικράτησε λόγω του ιού, και ομαλή επάνωδο. Και θα τα πούμε μέσα στο γήπεδο με όλους. Υπόσχεσαι γκολ? Μακάρι να με έχει καλά ο Θεός και να κάνω πάλι μια καλή χρονιά. Ωραία. Λεωνίδα, ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία και σε εσένα και στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει το βράδυ και σου λέει έλα και το πρωί να πάμε ένα τέτοιο. Ναι, συνεχίζει. Το δεύτερο αρχηγό εκεί, αυτό εκεί που κάνει. Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ. Άρα, ξεκούρας, κύριε.